Καλησπέρα, εδώ είμαστε. All About Harrison Air στο Λίμπερο 107,4. Με Χρήστο Τσαλτίδη σήμερα, με Γιάννη Παραπονιάρη σήμερα, χωρίς Νίκο Παπαδόπουλο σήμερα. Το στείλαμε. Βέβαια, τον στείλαμε στο βουνό, γιατί μας έπριξε τόσες μέρες. Οπότε, ας τον ανέβει εκεί να το χτυπήσει λίγο καθαρός αέρας. Και διαμαρτύρονταν κιόλας. Που πάει διακοπές 15 μέρες. Θα καθίσουμε, λέει, 16 μέρες στο βουνό και τι θα γίνει, να πούμε. Τελικά δεν είναι 16, 12, 13, πόσο, 13 μέρες. 12 βράδια, ναι. Μια χαρά θα περάσει. Εκεί πέρα ο Νίκος, θα τον ακούσουμε πιο μετά, καθώς η ομάδα μπήκε σε ρυθμούς προετοιμασίας. Βέβαια, μπήκε σε ρυθμούς προετοιμασίας. Έχω την αίσθηση ότι όταν παίξουμε το φιλικό με την ΑΕΚ αρχικά και σίγουρα όταν παίξουμε τα παιχνίδια στην Ολλανδία, θα έχει αλλάξει σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό το ρόστερ της ομάδας. Και στο αλλάξει βάλτε και παίκτες που μπορεί να βλέπετε τώρα πάνω και κάποιοι να ρίχνετε και πινελί και οτιδήποτε άλλο και θα τους δείτε ότι δεν θα είναι στην ομάδα, αλλά θα είναι σε κάπου αλλού, είτε ως ελεύθεροι ποδοσφαιριστές είτε ως δανεικοί ποδοσφαιριστές. Ο Άρης, ο οποίος εδώ και 4-5 μέρες είναι η αλήθεια ότι κινείται κάπως διαφορετικά σε σχέση με το προηγούμενο μήνα και είναι σε κατάσταση διαπραγματεύσεων με αρκετούς ποδοσφαιριστές που όλοι ελπίζουμε ότι τις επόμενες 2-3 ημέρες θα κλείσει η μεγάλη πλειονότητα και στη συνέχεια θα δούμε πώς ακριβώς θα κινηθεί η ομάδα. Ήδη έχω αντίδραση από συνάδελφο, ο οποίος λέει ότι διακοπές θα κάνω εγώ στην Ολλανδία. Πρώτον, τις δικαιούμαι. Δεύτερον, διακοπές με 4 φιλικά δεν γίνεται. Όντως. Θα έχει 4 φιλικά. Δηλαδή, στη χειρότερη των περιπτώσεων θα περιγράψω 4 παιχνίδια. Συν ό,τι βγει από αυτά τα παιχνίδια. Συν ό,τι βγει, που θα τα γράφει ο Νίκος από εδώ. Συν ό,τι βγει, θα πρέπει να τραβήξω και 5 βίντεο. Εννοείται. Δηλώσεις δεν απαραίτητε. Δηλώσεις θα. Θα έχω το χέρι έτσι και θα κρατάει τις δηλώσεις. Φυσικά. Άρα, εγώ θα δουλέψω. Σε αντίθεση με τους τουρίστες που θα πάνε τώρα 12-13 μέρες να πάρουν αέρα στην Άουσα. Α, βλέπουν τους παίχτες, τρέχουν. Α, και τι έγινε, φίλε. Βλέπεις τους παίχτες, τρέχουν. Με τα φαγητά σας, με τα όλα. Άλλο που μου είπε ο Κόλκας πριν, ότι το φαγητό στην Ολλανδία είναι τραγικό. Αλήθεια. Πραγματικά είναι κακό τραγικό. Αυτό. Πολύ κακό φαγητό λέγουν, δεν έχουν τίποτα. Τραγικό. Το μόνο που έχουν καλό είναι πατάτες τηγανιτές. Αυτό δεν μας όμως κάνει. Μάλιστα. Λοιπόν, επίσης να μου λέει. Σωστό είναι αυτό που λες. Όχι, Γιώργο, θα περιγράφω κι εγώ. Δεν γίνεται. Άμα είμαι εκεί, κάποιος πρέπει να περιγράφει. Λες να είμαι εγώ εκεί να περιγράφω από το στούντιο. Αυτό θα ήταν μια καλή προσέγγιση του θέματος. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς ακριβώς θα πάμε. Μην ξεχνάτε ότι είναι και Μουντιάλ, οπότε έχουμε πάρει αγκαζέ το τηλέφωνο από τον Mr. Gold. 62-85-86. Η κορυφαία πίτσα στη Θεσσαλονίκη εξυπηρετεί και στο κέντρο της πόλης και δυτικά και στην Άνω Πόλη. Ο Γιάννης που μένει ψηλά τρώει από τον Mr. Gold. Τον έχουμε τιμήσει, η αλήθεια τον είναι αυτή. Τιμήσει. Ναι, είναι πια παίρνει τη μεγάλη τετράγωνη. Εννοείται. Τη μεγάλη τετράγωνη. Πολύ ωραία. Αν πάρει 3 τετράγωνες, τότε θα δώσει 16 ευρουλάκια και θα φάει ένας λόχος στην κυριολεξία. Αφού πέρασε και η Αγγλία, νομίζω ότι είμαστε ακόμα καλύτερα. Εμείς οι αγγλόφιλοι όσον αφορά το Μουντιάλ. Και θα μπορέσουμε να απολαύσουμε ωραία παιχνίδια και μέχρι τις 15 Ιουλίου που ο Παπαδόπουλος θα είναι στο βουνό. FM και ενώ ονοματεπώνυμο δεν στέλνετε σήμερα, στέλνετε όμως τις θέσεις σας, τα πιστεύω σας, το τι θέλετε να ρωτήσετε. FM και ενώ και αποστολή στο 54-526, γράψτε και το μήνυμα, και αποστολή στο 54-526. Μαζί μας είναι και Alter Ego Fashion, ανδρικά ειδήματα για όλα τα γούστα, μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κουστούμια για να ξεχωρίσετε το γάμο σας και τη βάφτιση, όχι τη δική σας, του παιδιού σας. Πλήρης ανδρική ένδυση, κουστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πολλά άλλα. 3 καταστήματα, 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία, Πασαλίδη 85 στην Καλαμαριά και στο κέντρο Παύλου Μελά 36. Μπείτε alterengofashion.gr για να δείτε ότι έχει το μαγαζί και έχει πάρα πολλά πραγματάκια για να διαλέξετε. Και Αβράμογλου, Αγίου Μινά με Κατούνη στην πλατεία Εμπορίου, για θαυματουργά φυτά, η άματα, ελιξίρια, βότανα, βάματα, εθέρια, έλα και μπαχαρικά από όλο τον κόσμο. Τηλεφωνάκι 513-094. Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο σύνδεση με τον εκδρομέα, τον Νίκο Παπαδόπουλο. Βγήκε η αποστολή. Αποστολή. Ναι, πες την αποστολή και θα κάνω εγώ παρατηρήσεις πάνω στην αποστολή. Λοιπόν, όπως ενημέρωσε πριν λίγα δευτερόλεπτα η ΠΑΕ Άρης, η αποστολή
που ταξιδεύει για τα 3-5 πηγάδια. Απαρτίζεται από του Μπαργκάν Παυλίδη, Ιντζόγλου, Διαμαντόπουλο, Σόουζα, Ντιγκινή, Τσουμάνι, Μιλούνοβιτ, Βελιζίση, Μουμίνα, Αναγνωστόπουλο, Τζανακάκι, Νασλίδη, Καψάλι, Μπουλγκερίδη, Κλιγκόπουλο, Μπακουτσί, Μπακαλιάνη και Καλίδη. Μπακαλιάνης, ναι. Μπακαλιάνης. Προφανώς είναι τα παιδιά από την ΚΑΠΑ 19. Καλίδης είναι ο σκόρερ στον τελικό. Στον τελικό, σωστά. Ο Κλιγκόπουλος ήταν και πέρσι. Ο Κλιγκόπουλος έκανε και συμμετοχή στην πρώτη ομάδα. Σωστά. Είναι επαγγελματίας από πέρσι. Στο μάτς με την αναγέννηση. Με την Καρδίτσα έπαιξε, ναι. Ο Μπουλγκερίδης επίσης είναι ένα παιδί που το ξέρω και εγώ από την ΚΑΠΑ 20. Τώρα τα δύο παιδιά, τον Μπακουτσί και τον Μπακαλιάνη. Μπαγκαλιάνη, δεν τους ξέρω. Προφανώς τους ξέρει πάρα πολύ καλά ο Πασχάλης ο Μελισσάς και οι άνθρωποι των Ακαδημίων, γιατί είναι προϊόν των Ακαδημίων. Ο Καψάλης είναι ένα θέμα που έχουμε γράψει το πρωί στο Λαμπαουτάρης. Είναι και αυτός ένας παίκτης ο οποίος θα βρίσκεται στην ομάδα και είναι ένας παίκτης που αντιλαμβάνεται ο καθένας μας ότι δεν αποτελεί ούτε ρίσκο ούτε οτιδήποτε. Είναι μία ακόμα προσθήκη για την ομάδα. Οι υπόλοιποι παίκτες, καθώς μετρήσω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ναι, 13 είναι οι παίκτες, συν Καψάλης, Μπουλγκερίδη, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ναι, θέλουμε, είπαμε με ένα τερματοφύλακα πάνω. Ναι. Έτσι, χρειαζόμαστε άλλο ένα. Να τα βρει με τον Καντιμίρη δηλαδή. Και θα αποκτηθεί κι άλλος ένας. Μετέπειτα δεν βλέπω τον Αρβανίτη, τον νεαρό τερματοφύλακα. Έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του, εκείνον τον αρκετά σοβαρό τραυματισμό τον οποίον είχε. Ο Ντίνο Αρβανίτης δεν τον είχε όμως. Δεν τον είχε, αλλά δεν τον πήρε. Τώρα αν θα τον πάρει όχι, θα το δούμε στην πορεία. Ενδεχομένως τώρα που, που έχει και ένα τερματοφύλακα, να τον πάρει και αυτόν. Θα δούμε πώς ακριβώς θα πάει το όλο θέμα. Όπως αντιλαμβάνεται ο Τσουμάνης, το είπαμε αυτό από χθες, ότι θα είναι στο βουνό, ότι έχει συμφωνήσει με τον Άρη και για ένα ακόμα χρόνο, και δεν είναι στην αποστολή ένας παίκτης που έχει συμβόλαιο, αλλά παρουσιάστηκε φαντάρος, είναι ο Βαλεριάνος. Άρα έχουμε συνέναν 14 ποδοσφαιριστές και 6. Όχι, ο Κλιγκόπουλος τώρα δεν θεωρείται μικρός, γιατί είναι δεύτερο χρόνο στην ομάδα. 15 και ο Καψάλης 16 συν 4 μικρούς. Άρα έχεις 16 παίκτες, 4 μικρούς. Θέλεις άλλους 8 ποδοσφαιριστές τουλάχιστον για να είσαι πλήρης την επόμενη σεζόν. Τώρα, αν πούμε ότι ο ένας είναι ο Ματίγια, ο άλλος είναι ο Γκαρσία που είναι κοντά, ο Γκολάσο είναι ο τρίτος. Και σίγουρα θες center four, σίγουρα θέλεις και άλλους παίκτες, θέλεις αριστερό back. Έχεις πολλές προσθήκες ακόμα να κάνεις. Η ομάδα σε αυτό το κομμάτι είναι πίσω και ο καθένας μας το αντιλαμβάνεται ότι είναι πίσω πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Θες να πάρεις stopper ακόμα έναν. Έχεις βέβαια τον Δελιζήση και τον Σόουζα από πέρσι, αλλά θες οπωσδήποτε και άλλον ποδοσφαιριστή. Θέλεις πολλά πράγματα. Θέλεις πολλά πράγματα να κάνεις. Λοιπόν, να ορίστε, έρχονται και τα άλλα. Έχεις τον Ανάκογλου. Βέβαια. Ο οποίος κάνει θεραπείες. Κάνει θεραπείες. Ναι, κάνει θεραπείες. Είναι ένας ακόμα παίκτης στο ρόστερ. Ο Καψάλης είπαμε ότι έχει συμφωνήσει και μένει η ανακοίνωση. Θα γίνει για τα τυπικά, προφανώς, να υπογράψει το συμβόλαιό του. Για τον Βαλεριάνο είπαμε. Θα ενσωματωθεί και αυτός με την ομάδα τις επόμενες δύο μέρες, άρα είναι παραπάνω οι παίκτες. Γιατί άμα είναι 19 τώρα, ο Βαλεριάνος 20, ο Ανάκογλου 21, ο Καντιμίρης 22. Άμα πάρεις και 6, 7, 8 παίκτες, θα πας στους 30 πάλι. Εντάξει, άμα βγάλεις τους μικρούς, θα έχεις γύρω στους 25. Άρα αυτή είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή, ότι η ομάδα χρειάζεται σίγουρα 6, 7, 8 ποδοσφαιριστές για να την ενισχύσουν και να πείσουν ότι θα πάει να κάνει αυτά τα οποία πρέπει να πάει να κάνει. Αυτή είναι η κατάσταση την δεδομένη χρονική στιγμή. Ο 506 λέει, αν ο Κολάσο είναι οκτάρι, θες και δεκάρι. Τώρα το 8 με το 10, ρε παιδιά, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν νομίζω ότι ξεχωρίζει. Δηλαδή, αν έρθει ο Κολάσο και έρθει και ο Μανίγια, ο ένας θα παίζει 8 και ο άλλος θα παίζει 10. Λέω εγώ τώρα με το μυαλό μου, έτσι, δεν είμαι προπονητής. Και εξάλλου
θα πάρεις και άλλους ποδοσφαιριστές. Εξαρτάται και η διάταξη που θα επιλέξει ο Πάκο Ερέρα να εφαρμόσει. Θα δούμε, θα δούμε. Πώς θα ακριβώς θα πάει το όλο θέμα. Κάτσε να δούμε ποιοι θα έρθουν και μετά θα τους βάλουμε και να παίξουν. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα το 5.30 και θα επιστρέψουμε. Ένα δεκαλεπτάκι το φάσμα σου, γιατί έχω το ραντεβού εγώ. Βεβαίως. Και εδώ θα είμαι 6 παρα 10, 6 το αργότερο θα είμαι πάλι πίσω. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να κάνουμε γέφυρα με τον Μπάς, γιατί έχουμε να μας πεις για Φλιώνη. Έχουμε να μας πεις για το τι ακριβώς γίνεται με Lucky Jones. Έχεις να μας πεις γενικότερα τον Ποχορίδη. Έχεις δηλαδή θεματάκια να μας απασχολήσεις. Βέβαια. Και με την επιστροφή τη δική μου στο επόμενο 20 λεπτό μετά το break θα αναλύσουμε λίγο περισσότερο τα ποδοσφαιρικά. Θα κάνουμε και σύνδεση με τον Νίκο. Έχουμε και δύο-τρεις πληροφορίες για τα μεταγραφικά. Θα σας τις πούμε και αυτές και θα προχωρήσουμε. Πάμε break. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είστε πάντοτε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Ακούτε την εκπομπή All About Aris On Air. Θα πάμε μαζί σας μέχρι και τις 7. Οτιδήποτε θέλετε να μας στείλετε, να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω μηνύματος, να καταθέσετε έτσι μια άποψη, κάποιους προβληματισμούς, μπορείτε να το κάνετε στέλνοντας το μήνυμά σας στο 54526. Γράφετε FM, αφήνετε ένα κενό και αποστολή στο 54526. Το SMS έχει χρεώσει 1,24 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Οτιδήποτε θέλετε να καταθέσετε εδώ στην εκπομπή να το σχολιάσουμε, να το κουβεντιάσουμε μέσω αυτής της διαδικασίας. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε έτσι μια μπασκετική παρέμβαση πριν συνεχίσουμε με τα ποδοσφαιρικά μας θέματα. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας είχαμε την ανανέωση της συνεργασίας του Δημήτρη Φλιώνη με τον Άρη. Ο 21χρονος γκάρ, ο οποίος θα συνεχίσει στην ομάδα στην οποία ανδρώθηκε μπασκετικά, από την οποία προέρχεται, καθώς είναι προϊόν των Ακαδημιών του Άρη, ο Δημήτρης Φλιώνης θα παραμείνει για άλλα 2 χρόνια στους κυτρινόμαυρους, έτσι μετά από μια ένταση που προηγήθηκε με την ΚΑΕ Άρης να βγάζει το περασμένο Σάββατο μια ανακοίνωση και να εξηγεί τους λόγους για τους οποίους αποσύρει την πρόταση για τριετές συμβόλαιο που είχε προτείνει στον αθλητή, επειδή αυτός δεν είχε απαντήσει εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων που του είχε θέσει. Εν τέλει, κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας υπήρξε μία νέα επαφή του κυρίου Γουλιέλμου με την πλευρά του Δημήτρη Φλιώνη, με τον εκπρόσωπο του αθλητή. Εκεί τέθηκαν επιτάπητος όλα τα δεδομένα, τέθηκε σε μία βάση η συζήτηση και εν τέλει οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία με την ΚΑΕ να ανακοινώνει την παραμονή του παίκτη στα κυτρινόμαυρα. Ένας παίκτης, ο Δημήτρης Φλιώνης, τον οποίον ο Βαγγέλης Αγγέλου τον θέλει στην ομάδα, έχει συγκεκριμένο πλάνο στο μυαλό του για το πώς θέλει να τον αξιοποιήσει. Ο Φλιώνης, ο οποίος είναι στα 21 του, έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία αυτές τις τελευταίες σεζόν που αγωνίζεται σαν επαγγελματίας στην ομάδα και φέτος αναμένεται και θέλει και ο ίδιος, όπως σημείωσε στις σημερινές του δηλώσεις που έκανε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΑΕ, θέλει και ο ίδιος να πραγματοποιήσει ακόμη καλύτερη σεζόν φέτος και να βοηθήσει την ομάδα. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά λοιπόν ο 21χρονος γκάρ, είμαι πολύ χαρούμενος που θα συνεχίσω σε ένα περιβάλλον που αγαπάω και με αγαπάει και που θα βρεθώ με ανθρώπους με τους οποίους έχω συνεργαστεί και αποτελούν οικογένεια για μένα. Είμαι έτοιμος για τις προκλήσεις της νέας σεζόν στην ομάδα που έχω περάσει τα 2/3 της ζωής μου. Είναι σημαντικό για μένα να μένω σε ένα περιβάλλον που γνωρίζω πώς λειτουργεί και υπό ποιες συνθήκες δουλεύει. Θα είναι ωραίο να συνυπάρξω με ανθρώπους τους οποίους ξέρω και έχουμε καλή χημεία. Είναι κάτι που θα βοηθήσει την ομάδα, είπε αρχικά και προσέθεσε. Το συναισθηματικό έπαιξε μεγάλο ρόλο. Μεγάλωσα και ανδρώθηκα στον Άρη. Σίγουρα μέτρησε ο τρόπος που με προσέγγισαν και μου μίλησαν οι άνθρωποι της ομάδας. Και φυσικά έπαιξαν ρόλο η οικογένεια και οι φίλοι μου.
Το φετινό καλοκαίρι να σημειώσουμε πως είναι το πρώτο μετά από χρόνια που ο Δημήτρης Φιλιώνης δεν έχει υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες. Σημειώνουμε ότι ο Γκαρτουάρη είναι επί σειρά ετών μέλος των μικρών εθνικών ομάδων, μέλος των μικρών αντιπροσωπευτικών συγκροτημάτων της χώρας μας. Οπότε έτσι αυτή η συνθήκη, το γεγονός ότι δεν έχει υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα, δίνει στον Θεσσαλονικιό Γκάρ τη δυνατότητα να συμμετέχει στο μεταβατικό πρόγραμμα προπονήσεων που έχει καταρτήσει ο Βαγγέλης Αγγέλου, προκειμένου έτσι να βελτιώσει κάποιες ατομικές αδυναμίες, προκειμένου να σφίξει ακόμη περισσότερο το σώμα του με την κατάλληλη γυμναστική. Μην ξεχνάμε ότι στο τεχνικό team του Άρη αυτές τις μέρες από την έναρξη των μεταβατικών προπονήσεων βρίσκεται και ο coach Νικολαίδης, ο οποίος ειδικεύεται επάνω στην ατομική βελτίωση των αθλητών, οπότε έχει καταρτιστεί ένα πάρα πολύ ειδικό πρόγραμμα για τους καλαθοσφαιριστές που θέλουν να βελτιώσουν τα αθλητικά τους χαρακτηριστικά. Οπότε έτσι δίνεται και στον Δημήτρη Φιλιώνη η δυνατότητα, το περιθώριο χρόνου, να καθίσει ατομικά μόνος του, να δουλέψει και το σώμα του και, τα μπασκετικά του στοιχεία, για να παρουσιαστεί ακόμη πιο έτοιμος στην νέα σεζόν. Σημείωσε χαρακτηριστικά για αυτή την διαδικασία ο Γκαρτουάρη: θέλω να παρουσιαστώ καλύτερο στη νέα χρονιά. Δουλεύω σκληρά σε ένα πολύ εντατικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει μπάσκετ και ενδυνάμωση. Στόχος μου είναι να εμφανιστώ πολύ καλύτερο και είμαι βέβαιος ότι θα το πετύχω. Οι επίσημες αναμετρήσεις ξεκινούν νωρίτερα την καινούργια χρονιά και οι απαιτήσεις θα είναι αυξημένες για όλους. Υπενθυμίζουμε ότι ο Άρης ξεκινάει τις επίσημες υποχρεώσεις του για την προκριματική φάση του Basketball Champions League στις 20 Σεπτέμβρη, αλλά πριν ξεκινήσει και στρέψει την προσοχή του στα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά, έχουν να προηγηθούν τα παιχνίδια του κυπέλου. Οπότε αν προχωρήσει η ομάδα και στην ευρωπαϊκή διοργάνωση και αν ξεπεράσει και τα στάδια του κυπέλου, θα έχει να δώσει μέσα στο Σεπτέμβρη περίπου 8 με 9 παιχνίδια. Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι τουλάχιστον μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου η ομάδα πρέπει να είναι έτοιμη, πρέπει να είναι πλήρης, όλες οι θέσεις του ρόστερ να έχουν καλυφθεί με τους παίκτες που θα έχει επιλέξει ο Βαγγέλης Αγγέλου, να έχει γίνει η κατάλληλη προετοιμασία. Όπως είχε σημειώσει και σε μια πρόσφατη συνέντευξή του ο coach του Άρη, είπε ότι χρειαζόμαστε 35 ημέρες για να είμαστε στο επίπεδο που θέλουμε για να ξεκινήσουμε τη σεζόν. Θα δοθούν και τα απαραίτητα φιλικά προκειμένου να βρει έτσι έναν αγωνιστικό ρυθμό η ομάδα και να αποκτήσει μια ομοιογένεια για να μπορέσει στη συνέχεια, όταν ξεκινήσουν οι επίσημες αγωνιστικές της υποχρεώσεις, να ανταποκριθεί στο ύψος των απαιτήσεων. Για αυτή λοιπόν τη φάση ο Δημήτρης Φιλιώνης σημείωσε πως θα είναι μια απαιτητική χρονιά, πρέπει να δουλέψουμε σκληρά και να φανούμε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι αρκετά νωρίς, διότι υπάρχουν τα παιχνίδια για την προκριματική φάση του Basketball Champions League, καθώς και οι αγώνες στο πλαίσιο του κυπέλλου Ελλάδας. Η χρονιά θα είναι μεγάλη και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις δυσκολίες που θα υπάρξουν, κατέληξε με τις δηλώσεις του ο Έλληνας Γκάρ. Αυτά όσον αφορά την περίπτωση του Δημήτρη Φιλιώνη, ένας παίκτης τον οποίο τον ήθελε ο Βαγγέλης Αγγέλου, διατηρείται στο ρόστερ, αρχίζει σιγά σιγά να γεμίζει η περιφέρεια του Άρη, καθώς μετά την ανανέωση της συνεργασίας και με τον Δημήτρη Φιλιώνη, έχει παραμείνει, υπενθυμίζω, από την περσινή χρονιά και ο Γκάρι Μπέλ, ο οποίος ανανέωσε και αυτός την συνεργασία του για ένα χρόνο με οψιόν ανανέωσης για έναν ακόμη. Έχει αποκτηθεί ο Δημήτρης Βεργίνης, ο οποίος είναι ένας παίκτης ο οποίος αγωνίζεται και στο Νάσο αλλά και στο Δίο. Έχει αποκτηθεί ο Μπορίς Νταλό, ο οποίος επίσης είναι ένας γκάρ,
ο Γάλλος, ο 24χρονος Γάλλος, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί και στις τρεις θέσεις της περιφέρειας. Οπότε, μάνι-μάνι, η ομάδα έχει τέσσερα γκάρια της θέσης 1 και 2 και τον Ταλό, ο οποίος μπορεί να παίξει και στο 3. Συν το Διαμαντής Λαφτσάκη, ο οποίος κυμαίνεται εκεί μεταξύ του 3 και του 4, λόγω και της σωματοδομής που έχει. Ο Διαμαντής μπορεί να προσφέρει κάποια λεπτά στην θέση 4. Πλέον, το μεγάλο ερωτηματικό είναι το τι θα γίνει με τον Λευτέρη Μποχωρίδη. Όπως σημειώσαμε και χθες μέσα από το All About Aris, ο Άρης έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση στην πλευρά του αθλητή. Μία πρόταση που προβλέπει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας συνολικής αξίας που υπερβαίνει τα 160.000 ευρώ. Ο Βαγγέλης Αγγέλου στις πρόσφατες συζητήσεις που είχε με τον αθλητή του εξήγησε τι ρόλο θέλει να του δώσει στην ομάδα και αυτός ο ρόλος που θέλει να του δώσει είναι ο ρόλος του ηγέτη, να του δώσει τα κλειδιά της ομάδας και πάνω σε αυτόν να χτίσει όλο το παιχνίδι της, όλη την λειτουργία της μέσα στο παρκέ. Ο Λευτέρης Μποχωρίδης που αυτό το διάστημα έχει υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα στα παράθυρα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του μπάσκετ, πραγματοποίησε και εκεί πολύ καλές εμφανίσεις και βοήθησε την εθνική μας ομάδα να ξεπεράσει τα εμπόδια που είχε μπροστά της και πλέον με την επιστροφή του παίκτη στην Θεσσαλονίκη ο Άρης περιμένει την απάντησή του για να δει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στη συνέχεια. Η πεποίθηση που υπάρχει είναι ότι η κατάληξη θα είναι θετική, ότι τελικά ο Λευτέρης Μποχωρίδης θα δώσει το OK, θα πει το ναι και θα παραμείνει στην ομάδα. Εκεί που κολλάνε τα πράγματα είναι στη διευθέτηση των οφειλών που υπάρχουν από την φετινή χρήση. Μιλάμε για ένα ποσό το οποίο είναι κοντά στις 30.000 ευρώ και πρέπει ο Άρης να το ρυθμίσει, πρέπει να το διευθετήσει προκειμένου να ξεπεραστεί αυτός ο σκόπελος και να είναι έτσι πιο εύκολη η μετάβαση στο να πει, στο να δώσει τη θετική του απάντηση ο αθλητής. Βέβαια ο κύριος Γουλιέλμος, ο οποίος βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον εκπρόσωπο του παίκτη, με τον κύριο Νίκο Λότσο, έχει εξηγήσει ακριβώς το πώς σκοπεύει να ρυθμίσει αυτή την οφειλή που υπάρχει και αναμένεται πλέον η τελική απάντηση του καλαθοσφαιριστή, ο οποίος έχει στα χέρια του την πρόταση του Άρη, έχει κάνει τις συζητήσεις του με τον Βαγγέλη Αγγέλου για τον αγωνιστικό ρόλο που θα έχει από τη νέα σεζόν. Δεν αποκλείεται να υπάρξει και μια εκ νέου επικοινωνία μεταξύ του coach Αγγέλου και του Λευτέρη Μποχωρίδη πριν πάρθει η τελική απόφαση και θα δούμε τι κατάληξη θα έχει μέσα στις επόμενες μέρες. Πάντως, ξαναλέω ότι η πεποίθηση που υπάρχει είναι ότι στο τέλος αυτής της υπόθεσης θα υπάρξει θετική κατάληξη με τον Λευτέρη Μποχωρίδη. Θα το δούμε όμως αυτό μέσα στα επόμενα 24 ώρα, καθώς ο παίκτης πρέπει να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη και να δώσει και την τελική απάντηση στην ομάδα. Τώρα, όσον αφορά την περίπτωση του Λάγκη Τζόουνς, ο οποίος είναι και αυτός ψηλά στη μεταγραφική λίστα του Βαγγέλη Αγγέλου, αν όχι το πρώτο από τα ονόματα που υπάρχουν στην μεταγραφική λίστα του coach του Άρη, ένα από τα πρώτα τρία σίγουρα. Ο Αμερικάνος Γκάρ, ο οποίος τον είδαμε φέτος να αγωνίζεται με την φανέλα του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα της Stoiximan.gr Basket League και στο FIBA Champions League, πραγματοποίησε πολύ καλή σεζόν. Ο Βαγγέλης Αγγέλου το γνωρίζει πολύ καλά, καθώς ήταν ο προπονητής ουσιαστικά που τον έφερε στην Ελλάδα και τον Προμηθέα Πατρών εκεί στα τέλη της σεζόν 2016-2017, όταν ο νυν προπονητής του Άρη είχε αναλάβει την ομάδα της Πάτρας, είχε συνεργαστεί με τον Λάγκη Τζόουνς, τον είχε φέρει στην Ελλάδα για λογαριασμό των Πατρινών, γνωρίζει πολύ καλά τα χαρακτηριστικά του, έχει ο Λάγκη Τζόουνς τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που αρέσουν στον Βαγγέλη Αγγέλου, μπορεί να ανταποκριθεί πολύ καλά
και στις δύο πλευρές του παρκέ, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Ένα παίκτη ο οποίος έχει το μακρινό σουτ, είναι ταχύς, μπορεί να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο, μπορεί να ολοκληρώσει τις φάσεις με ευνηδιασμούς, είναι αθλητικός, μπορεί να μαρκάρει και ψηλότερο αντίπαλο. Έχει και το παιχνίδι κοντά στο καλάθι, δηλαδή μπορεί να ποστάρει κάποιον αντίπαλο γκάρ και να πάει μέχρι το καλάθι. Γενικότερα είναι ένας παίκτης που κάνει πάρα πολλές δουλειές μέσα στο παρκέ και τέτοιου είδους παίκτες αρέσουν σε όλους τους προπονητές, όπως είναι φυσιολογικό, και φυσικά στον Βαγγέλη Αγγέλου, που αρέσκεται στο να δίνει επιπλέον ρόλους μέσα στο παρκέ στους καλαθροφεριστές του. Μέσα στις επόμενες ημέρες, λοιπόν, όσον αφορά τον Lucky Jones, αναμένεται να υπάρξει μια συνάντηση του Αμερικάνου Guard Forward με τον Βαγγέλη Αγγέλου στην Αμερική. Καθώς υπενθυμίζω ότι ο Βαγγέλης Αγγέλου βρίσκεται στη ΣΥΠΑ και συγκεκριμένα στο Las Vegas, που συμμετέχει στο Summer League με τους Milwaukee Bucks. Θα βρίσκεται εκεί μέχρι και τις 16 Ιουλίου. Και πιθανότατα μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχει μία συνάντηση με την πλευρά του Lucky Jones, καθώς και ο ατζέντης του παίκτη, ο Έλληνας ατζέντης του παίκτη, βρίσκεται στην Αμερική. Θα γίνει μία κουβέντα μαζί με τον εκπρόσωπό του αλλά και με τον ίδιο τον αθλητή. Θα επιδιώξει να έχει ένα ραντεβού ο coach του Άρη για να δει τις προθέσεις του, για να δει αν έχει οριμάσει η ιδέα στο μυαλό του να αγωνιστεί τα επόμενα δύο χρόνια στον Άρη ο Lucky Jones, καθώς η πρόταση που έχει καταθέσει η ομάδα στον Αμερικάνο αυτό προβλέπει, συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Αν προκύψει από εκεί, από αυτό το ραντεβού, έτσι κάποια τελική απόφαση, μήπως δοθεί μια τελική απάντηση. Αλλά αυτό θα το ξέρουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια, θα έχουμε καλύτερη εικόνα μέσα στο Σαββατοκύριακο, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας. Τις προσεχείς ημέρες, δηλαδή σήμερα έχουμε Τετάρτη, αν όχι το Σάββατο, την Κυριακή, είναι πολύ πιθανόν ο Βαγγέλης Αγγέλου να κάτσει στο ίδιο τραπέζι μαζί με τον Lucky Jones και τον ατζέντη του και να κάνουν μια κουβέντα για το πώς βλέπουν οι δύο πλευρές το ενδεχόμενο της συνεργασίας τους. Ένα ραντεβού το οποίο θα κρίνει πολλά, θα καθορίσει πολλά στην εξέλιξη των διαπραγματεύσεων. Αξίζει να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι εχθές υπήρξε μια εξέλιξη η οποία είναι θετική για τον Άρη, μπορεί να ερμηνευτεί θετικά, και αναφέρομαι στην αρνητική απάντηση που έδωσε ο παίκτης στην πρόταση ανανέωσης που του κατέθεσε ο ΠΑΟΚ. Όπως είπαμε, φέτος αγωνίστηκε υπό τις οδηγίες του Ηλία Παπαθεοδόρου στον ΠΑΟΚ ο Lucky Jones, και οι ασπρόμαυροι κατέθεσαν πρόταση για να ανανεώσουν την συνεργασία τους με τον Αμερικάνο. Αυτή η πρόταση που κατατέθηκε δεν έλαβε θετική απάντηση. Ο Lucky Jones απάντησε αρνητικά, οπότε φεύγει από την διαδικασία της διαπραγμάτευσης και της διεκδίκησης του παίκτη ένας δυνατός πόλος. Βέβαια ο παίκτης δεν έχει μόνο πρόταση από τον Άρη ή δεν είχε μόνο πρόταση για ανανέωση της συνεργασίας από τον ΠΑΟΚ, και το Περιστέρι από την Ελληνική Λίγκα έχει μπει δυνατά στην διεκδίκησή του και προσπαθεί να αποσπάσει την υπογραφή του. Ο αθλητής, λόγω της καλής σεζόν που πραγματοποίησε φέτος σε Ελλάδα και στα παιχνίδια του Champions League, έχει τραβήξει και τα βλέμματα των ομάδων του εξωτερικού, οπότε έχει προτάσεις και από ευρωπαϊκούς συλλόγους και πρέπει να ζυγίσει τα πράγματα, θέλει ο ίδιος να ζυγίσει τα πράγματα πάρα πολύ καλά, θέλει να οριμάσει σκέψεις στο μυαλό του πριν δώσει την τελική του απάντηση. Το γεγονός πάντως ότι ο Βαγγέλης Αγγέλου βρίσκεται στο Las Vegas και θα επιδιώξει να κάνει ένα ραντεβού μαζί του δίνει έτσι ένα
παραπάνω πλεονέκτημα στον Άρη και φυσικά το γεγονός ότι ο coach των Κιτρίνων γνωρίζει πολύ καλά τον Αμερικάνο Γκαρ Φόρκορτ και θα του αναλύσει έτσι από κοντά το τι ακριβώς θέλει να κάνουν μαζί εφόσον συμφωνήσουν να συνεργαστούν. Θα τα δούμε αυτά και τις επόμενες ημέρες. Θα σημειώσουμε φυσικά και μέσα από το Λαμπάδο του Άρης την οποιαδήποτε εξέλιξη υπάρχει στο συγκεκριμένο ζήτημα. Πάντως από τις κινήσεις που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα γίνεται σαφές ότι ο Βαγγέλης Αγγέλου ξεκινάει το χτίσιμο της ομάδας από την περιφέρεια και σιγά σιγά θα αρχίσει να ψηλώνει, να πηγαίνει δηλαδή στις επιλογές των ψηλών παικτών οι οποίοι θα ενισχύσουν την front line της ομάδας. Αυτά όσον αφορά το μπασκετικό ρεπορτάζ. Πέρα από το αγωνιστικό, οι κινήσεις και οι επαφές προκειμένου να διευθετηθούν οι οφειλές προς τους παίκτες οι οποίοι έχουν δικαιωθεί στη FIBA, στο δικαστήριο της FIBA και έχει επιβληθεί στην ομάδα απαγόρευση μεταγραφών, συνεχίζονται και σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκονται και σε πολύ καλό στάδιο με τις περισσότερες περιπτώσεις και δεν αποκλείεται μέσα στην επόμενη εβδομάδα να υπάρξουν και κάποιες ανακοινώσεις επίσημες από την πλευρά της ΚΑΕ που θα γνωστοποιούν κάποια πράγματα έτσι. Επιπλέον πάντως το ρεπορτάζ αναφέρει ότι το συγκεκριμένο κομμάτι της διευθέτησης των οφειλών με τους πιστωτές που έχουν δικαιωθεί στη FIBA βρίσκεται σε πολύ καλό στάδιο, στο μεγαλύτερο ποσοστό του. Αλλά καλύτερο είναι να περιμένουμε και την επίσημη τοποθέτηση της ΚΑΕ στο συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς είναι ένα θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερα λεπτό και χρειάζεται συγκεκριμένο χειρισμό. Αυτά όσον αφορά τον μπασκετικό Άρη. Φτάσαμε στις 6. Θα πάμε να κάνουμε το δεύτερο διάλειμμα της σημερινής μας εκπομπής και μόλις επιστρέψουμε ξανά εδώ με το Χρύσανθο να αρχίσουμε να πιάσουμε και να αναλύουμε τα του ποδοσφαιρικού Άρη. Διάλειμμα και σε λίγο μαζί. Επιστρέψαμε πάντοτε εδώ στο Λίμπερο στους 107,4, εκπομπή All About Aris On Air μαζί σας μέχρι και τις 7. Έχουμε ξεπεράσει τις 6 κατά 11 λεπτάκια. Στην πρώτη μας ώρα μιλήσαμε και για το μπάσκετ, είδαμε τι θεματάκια υπάρχουν εκεί. Τώρα πάμε να πιάσουμε και πάλι τα ποδοσφαιρικά, καθώς σήμερα έχουμε την επίσημη ουσιαστικά έναρξη της σεζόν για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Ξεκινάει η προετοιμασία. Έχουμε στείλει και εμείς τον Νίκο Παπαδόπουλο επάνω στο βουνό για να γίνει fit, για να δέσει το σώμα του και αυτός να γυρίσει πίσω φέτες. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και τον καλησπερίζουμε. Νίκο, καλησπέρα. Γεια σας, παιδιά. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Καλά, δόξα τω Θεώ. Τι μόνος άφησε? Μ' άφησε μόνο. Έφυγε. Είπε ότι θα γυρίσει σε 10 λεπτά και δεν έχει εμφανιστεί. Καλά, δεν θα εμφανιστεί. Δύσκολο, νομίζω θα εμφανιστεί και πάλι. Μάλιστα. Φτάσατε στο Βέρμιο? Φτάσαμε, ναι, έχει κανένα μισάωρο περίπου που φτάσαμε. Εντάξει, πολύ διαφορετικές οι καιρικές συνθήκες. Εμείς πέσαμε κιόλας, ήμασταν άτυχοι, γιατί πέσαμε πάνω σε χαλαζόπτωση, όχι απλά βροχόπτωση. Όταν ανεβαίναμε πάνω, ναι, ήταν. Δυσκόλεψε λίγο τη διαδρομή, αλλά εντάξει, δόξα τω Θεώ φτάσαμε. Εντάξει, δροσιά σίγουρα, καμία σχέση και ελικές συνθήκες με αυτές στην Θεσσαλονίκη. Και πλέον περιμένουμε την ομάδα, η οποία αναχώρησε περίπου στις 5 από την Θεσσαλονίκη με προορισμό τα 3-5 πηγάδια. Νομίζω ότι μέχρι τις 7.30 θα είναι εδώ πέρα, 7.30-8 παρά το αργότερο, για να εγκατασταθεί, να τακτοποιηθεί. Και από αύριο, νωρίς, οι παίχτες υπό τις οδηγίες του Πάκο Ρέρα να πιάσουν δουλειά, περιμένοντας φυσικά τις επόμενες μέρες και αφήξεις με τη σίγουρη αυτή τη στιγμή του Χαβιέ Ματίγια, ο οποίος την Δευτέρα έχει συμφωνήσει σε όλα με τον Άρη, αναμένεται και αυτός σε πρώτη φάση βέβαια στην Θεσσαλονίκη και την Δευτέρα αναμένεται να βρεθεί σε 3-5 πηγάδια για να σωματωθεί στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας. Εντάξει, με πολλά πρόσωπα τα οποία με πολλά πρόσωπα, όχι σε αριθμό συνολικά, με πολλά πρόσωπα τα οποία το θεωρούσαμε σίγουρα ότι θα είναι εδώ πέρα, με κάποια νέα πρόσωπα
όπως τα μεταγραφικά αποκτήματα, δηλαδή τον Νασλίδη και τον Τιγκινί, όπως τους τέσσερις μικρούς που επέλεξε ο Πάκο Αρέρα μετά την συνάντηση που είχε χθες με τον Πασχάλη Μελισσά, ώστε να τον ενημερώσει για το έμψυχο δυναμικό όχι μόνο της ΚΑΒΑ 19 αλλά και της ΚΑΒΑ 17. Γι' αυτό πήρε 2-2 από τα δύο, από τις δύο ομάδες, για να τον βοηθήσουν και να έχει και αρκετούς παίχτες αυτό το πρώτο διάστημα στις προπονήσεις, και ενδεχομένως αν κάποιος του βγει και τον ικανοποιήσει, να τον κρατήσει κιόλας στην ομάδα και να τον δουλέψει. Αλλά είναι νωρίς ακόμα για να πούμε κάτι τέτοιο. Σωστά. Σήμερα, Νίκο, δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο από προπόνηση. Η ομάδα θα φτάσει, θα τακτοποιηθεί στο ξενοδοχείο και από αύριο θα ξεκινήσει. Από αύριο με το καλό, με διπλές προπονήσεις. Σουάρες έχει μπροστά του από αύριο 10 μέρες. Να ξαναβάλουμε και την προπόνηση της τελευταίας ημέρας που θα επιστρέψει 11. Για να... για αυτό το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του, να εστιάσει στον τομέα της φυσικής κατάστασης. Εντάξει, και με τακτική φυσικά, κυρίως επαγγελματικές προπονήσεις, αλλά τουλάχιστον στο διάστημα που θα παραμείνει εδώ πέρα στα 3-5 πηγάδια, εκεί θα δώσει έμβαση στην φυσική κατάσταση, και γι' αυτό θα είναι και πολύ πιο ενεργός ο ρόλος του γυμναστή της ομάδας, του Τέλμο Ντεάντρες, σε αυτό το κομμάτι. Λογικό, νομίζω, μετά από αυτή την παύση των αγωνιστικών υποχρεώσεων, μέχρι να πάρει και πάλι μπροστά η ομάδα, οι ποδοσφαιριστές, το σώμα τους, ο οργανισμός τους να προσαρμοστεί και πάλι στα αγωνιστικά δεδομένα, νομίζω ότι πρέπει να είναι και πολύ προσεγμένο το πρόγραμμα που έχει καταρτιστεί. Κοίτα, σε αυτές τις πρώτες μέρες, επειδή είναι και ένα διάστημα προσαρμογής τώρα, πρώτες 4-5 μέρες, γιατί οι παίχτες προέρχονται και από διακοπές ενός μήνα. Εντάξει, θέλουν δηλαδή ένα διάστημα 3-4 ημερών για να αρχίσουν να μπαίνουν πάλι στους ρυθμούς τους. Αναλόγως θα προσαρμοστεί και το πρόγραμμα από τον γυμναστή της ομάδας, σε συνεργασία φυσικά πάντα με τον Πάκο Ερέρα. Σωστά. Εγώ να υπενθυμίσω, Νίκο, εντάχει την αποστολή για όσους φίλους δεν ακούγαν από την αρχή. Οι παίκτες λοιπόν που βρίσκονται στα 3-5 πηγάδια είναι η Μπαργκάν, Παυλίδη, Σιντζόγλου, Διαμαντόπουλος, Σόουζα, Ντιγκινί, Τσουμάνης, Μιλούνοβιτς, Δελιζήσης, Μουμίνα, Αναγνωστόπουλος, Τζανακάκης, Νασλίδης, Καψάλης, Μπουλγουρίδης, Κλιγκόπουλος, Μπακουτσής, Μπαγκαλιάνης και Καλίδης. Οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι βρίσκονται στα 3-5 πηγάδια και, όπως μας είπες, από αύριο θα πιάσουν δουλειά και στο γήπεδο με διπλές προπονήσεις. Παρέλειψα να αναφέρω και τον Καψάλη, που είναι και αυτός, θα είναι μεταγραφικά αποκτήματα. Αυτός περιμένουμε να υπογράψει και να ανακαινηθεί και όλα. Θετικό είναι το ζήτημα. Και ο Τσουμάνης, που και αυτός έκανε μια υπογραφή, του περιμένουμε να δούμε αύριο θα γίνει με τον Καντιμίρη. Και θα περιμένουμε να δούμε τις επόμενες μέρες ποια θα είναι η κατάσταση του Ανάγκουλου. Αναλόγως με την πορεία της αποθεραπείας του, θα κρυφθεί αν θα ανέβει για κάποιο διάστημα της προετοιμασίας σε 35 πηγάδια, αν θα παραμείνει στην Θεσσαλονίκη. Γιατί είναι και η πρόθεση του παίχτη να μην βιαστεί. Γιατί κάτι τέτοιο έγινε και πέρυσι και σίγουρα θέλει να το αποφύγει. Τώρα πάει πιο προσεκτικά, πιο συντηρητικά. Θα δει τις επόμενες μέρες πώς θα πάει και από θεραπεία του στην Θεσσαλονίκη και σε συνεννόηση με το τεχνικό team θα αποφασιστεί εάν θα ανέβει τελικά ή όχι. Υπάρχει κάποιο, για την περίπτωση του Ανάκογλου, έχει τεθεί κάποιος χρονικός ορίζοντας τον οποίο περιμένουν οι άνθρωποι του Άρη για να δουν την πρόοδο του αθλητή για το πώς θα αντιμετωπιστεί το γόνατο του? Θα πρέπει να περιμένουμε. Εντάξει, τώρα, ας πούμε, από τις αρχές Ιουνίου είχε βγάλει τις πατερίτσες ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Το πηγαίνει πολύ συντηρητικά. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι ο Ανάγκογλου στο 100% θα είναι τέλειο του 18 με αρχές του 19. Δεν θα βιαστεί αυτή τη φορά και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε μήπως αλλάξει κάτι στο πρόγραμμα της υποθεραπείας του, γιατί και με την παρουσία της Smart Physio, της εταιρείας με την οποία έχει συνεργαστεί ο Άρης και πριν από 4 χρόνια, και οι ίδιοι έχουν εκδηλώσει ένα ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη περίπτωση του Ανάγκογλου και θέλουν να δουν τον παίχτη, να τον εξετάσουν λεπτομερώς, ώστε να δουν αν χρειάζεται να αλλάξει κάτι στο πρόγραμμά του. Να διαφοροποιηθεί κάτι. Σωστά. Σήμερα, Νίκο, πριν την αναχώρηση της ομάδας, υπήρξε το πρωί στην αίθουσα τύπου του Κλεάνθης Βικελίδης. Ανεβάσαμε και το σχετικό υλικό με φωτογραφίες και βίντεο
στο Λαμπαουτάρης, υπήρξε μια πρώτη συνάντηση γνωριμίας του Πάκο Ερέρα με τους ποδοσφαιριστές και το υπόλοιπο τεχνικό επιτελείο, έτσι, μια συνάντηση που για πρώτη φορά νομίζω έγινε κάτι τέτοιο από την ημέρα που ανέλαβε τα ενία της ομάδας. Περισσότερο είναι μια πρώτη γνωριμία με το υπάρχον ψυχοδυναμικό, γιατί δεν είχε την τύχη ο Ερέρα να δεν έκατσε, να το πω έτσι, να βρεθεί με την ομάδα μαζεμένη. Εντάξει, με ένα-δυο παίχτες είχε βρεθεί. Τυχαία βέβαια, αλλά είχε βρεθεί και είχε μιλήσει για λίγο. Mm-hmm. Μίλησε με τους παίχτες, τους είπε κάποια πράγματα. Παρουσία και του Τόλου Τερζή που θα είναι ο βοηθός του, του Τέλμαντε Αντρές, του Ραούλ Μπράβο, για τον οποίο περιμένουμε επίσημη ενημέρωση στην ΠΑΕ για ποιος ακριβώς θα είναι ο ρόλος αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Και τα υπόλοιπα και πολλά περισσότερα φυσικά θα πούνε ο Ερέρα με τους παίχτες πάνω στο βουνό από αύριο, που θα ξεκινήσει ουσιαστικά και η προετοιμασία της ομάδας. Σωστά. Νίκο, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι επιπλέον, δεν ξέρω αν βγαίνει κάτι εξτρά από εκεί. Περιμένουμε την ομάδα. Για την ώρα όχι. Περιμένουμε την ομάδα να έρθει ξανά, λέω, περίπου αν αναχώρησαν στις 5, νομίζω 7.30-8 παρά θα είναι εδώ. Θα υπάρχει φυσικά και βίντεο και φωτογραφίες από την άφεξη της ομάδας σήμερα νωρίς το βράδυ στα 3-5 πηγάδια, και ό,τι άλλο προκύψει φυσικά θα μεταφέρουμε και μέσα από το Λαμπάουταρες και από το Λίμπερο. Και μόλις κάνει την είσοδό του στο στούντιο Χρήστανθος Τσαλτίδης, οπότε σε κρατάμε στην γραμμή γιατί σίγουρα θα έχει ερωτήσει. Έχουμε Νίκο Παπαδόπουλο, τα έχει πει όλα για την προετοιμασία. Τι είπε δηλαδή? Είπε ότι έφτασε καταρχάς εν μέσω χαλαζόπτωσης στο Βέρμιο. Τι χαλαζόπτωσης? Ναι ρε φίλε, βουνό είναι εκεί πάνω, φυσικά. Παίχτες έχουμε, Νίκο? Ορίστε, καλησπέρα Χρήστα. Γεια σας, παίχτες έχουμε? Τι παίχτες έχουμε? Παίχτες εκεί να παίξουν τέτοια, να κάνουν προετοιμασία. Κοίτα, για την ώρα με έναν τερματοφύλακα ανεβαίνουμε, τώρα να δούμε τι γίνεται. Έχουμε αυτό σαν λεπτομέρεια. Μπορώ να δεχθώ ότι οι πρώτες 4-5 μέρες είναι λίγο... να είναι λίγο... είναι προσαρμογής. Προσαρμογής, ναι, αλλά θεωρώ ότι μετά τις 10 του μήνα θα πρέπει να ενισχυθεί η ομάδα. Δηλαδή πλέον φτάσαμε στο 90, okay, ναι, καταλαβαίνουμε και όσοι είμαστε κοντά στην ομάδα αντιλαμβανόμαστε και λίγο παραπάνω κάποια πράγματα. Ο κόσμος είναι φυσιολογικό να ανυπομονεί, αλλά κακά τα ψέματα δεν είναι εικόνα για μια ομάδα που θέλει να πρωταγωνιστήσει αυτή. Νομίζω, κοίτα, φυσικά και δεν είναι εικόνα, και νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο πήρε την απόφαση και ο Ερέρα να πάρει κάποιους μικρούς μαζί του. Εγώ δεν ξέρω κατά πόσο θα έπαιρνε, να σου πω την αλήθεια. Μπορεί να έπαιρνε λιγότερους. Έχει την προετοιμασία, αν πάντα παίρνεις. Ναι, εντάξει, εγώ νομίζω θα έπαιρνε λιγότερους, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή πώς να έπαιρνε, δύο? Από τους τέσσερις να παίρνει δύο? Μπορεί να παίρνει μόνο δύο. Αλλά είχε χθες αυτό το ραντεβού με τον Πασχάλη τον Μελισσά, ζήτησε μια πλήρη ενημέρωση για το έμψυχο δυναμικό, όχι μόνο της ΚΑΠΑ 19 και της ΚΑΠΑ 17, και του παράδωσε την έκθεσή του υπεύθυνος δυνάτων υποδομής και αναλόγως πάρθηκαν και καλά, κάποια, οι αποφάσεις. Κάποια παιδιά που ανεβαίνουν πάνω, δεν νομίζω ότι πέρα από ένα δωμάτιο και ένα πιάτο φαΐ που θα φάνε, δεν νομίζω ότι στοιχίζουν κάτι στις ομάδες. Είναι παραδοσιακό αυτό να γίνεται σίγουρα, σε όλους. Σίγουρα. Τώρα από εκεί και πέρα, αν βρίσκε κάποιον. Τώρα βέβαια υπάρχουν και. Έχουν ανέβει 19 παίκτες. Φαντάζομαι αύριο μπορεί να είναι 21 συν τον Ανάκογλου που είναι 22. Τώρα, αν βγάλουμε από αυτούς τους 4-5 μικρούς, πάμε δηλαδή στους 16-17 ποδοσφαιριστές, αν προσθέσουμε 7-8 παίκτες, θα είναι αυτό που πρέπει να είναι ως ρόστερ. Αλλά μέχρι να έρθουν αυτοί, μέχρι να έρθει ο κάθε Μανίγια. Μανίγια, παίζετε τον, ναι. Ματίγια. Αυτός, ο Ματίγια. Ή ο Γκαρσία, τον λέω σωστά τον άλλον. Ματέο Γκαρσία. Ναι. Ματέο Γκαρσία, μπράβο. Μέχρι να έρθουν αυτοί εδώ πέρα, ή ο Κολάσο ή οτιδήποτε άλλο. Είναι φυσιολογικό ο κόσμος και να γκρινιάζει και να ανησυχεί. Βέβαια, δεν είναι φυσιολογικό να πηγαίνουμε στο άλλο άκρο. Ότι με αυτούς θα πέσουμε, θα κάνουμε. Μα δεν θα παίξουν αυτοί. Αλλά ο κόσμος είναι αυτό που βλέπει. Ο κόσμος βλέπει, όπως είπες, 19 παίκτες με 5 με 4 μικρούς και έναν τερματοφύλακα. Okay, αύριο μπορεί να είναι 2 τερματοφύλακες. Okay. Πρέπει όμως να αντιληφθούν άπατες και στον Άρη και τα λοιπά ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η εικόνα, η λέξη είναι ανησυχητική. Άσχετα αν ξέρουμε ότι έχουν πάρει το δρόμο τους 5 πράγματα. Ο κόσμος δεν το ξέρει αυτό όμως. Ο κόσμος ακούει, θα έρθει ο τάδε, θα έρθει ο τάδε. Και από τον Άρη. Και από τον Άρη δεν βγαίνει και κάποια ανησυχία. Δηλαδή αυτό το οποίο λένε και στο οποίο επιμένουν οι άνθρωποι της ομάδας και ο αθλητικός διευθυντής πλέον της ομάδας είναι ότι δεν θα κάνουμε βιαστικές κινήσεις, θα κάνουμε προσεκτικές κινήσεις και τις καλύτερες δυνατές επιλογές. Εντάξει, κοίτα, νομίζω ότι όταν ο κόσμος δικαιολογημένα ανησυχεί βλέποντας αυτή την εικόνα,
Πρέπει για τον Άρη οι αφήξεις να ξεκινήσουν, αν όχι μέσα από το Κύριακο στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Και να έχει. Κοιτάξτε, η πληροφόρηση που έχουμε τώρα και να τη μεταφέρουμε στον κόσμο είναι ότι ο Ματίγια αναμένεται τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα. Ότι έχει συμφωνήσει, ότι έχουν. Υπάρχουν κάποιες προσωπικές υποθέσεις που πρέπει να δρομολογήσει. Λογικό. Άρα θα είμαστε συν ένας παίκτης. Φαντάζομαι ότι και ο Ερέρα έχει κάνει τις κινήσεις του και ο κύριος Διαμαντόπουλος. Εντάξει, ο κόσμος δεν μπορεί παρά να είναι ανήσυχος. Γιατί ο κόσμος βλέπει τον Μιλούνοβιτς, τον Τσουμάνη, τον Διαμαντόπουλο, τον Παυλίδη, τον Ιτζόγλου, τον Μπαργκάν. Αυτούς βλέπει. Αυτούς που βλέπει και πέρσι δηλαδή. Ναι. Εντάξει, υπάρχει βέβαια και ο Ναθλίδης και την Κοινή. Αυτοί οι δύο είναι. Υπάρχουν και, ναι, υπάρχουν και αυτοί. Ναι. Και ο Καψάλης. Τώρα, αν εσύ πας να με πείσεις ότι ο Άρης θα πρωταγωνιστήσει με τον Καψάλη. Εγώ δεν καταλαβαίνω καν τη λογική της απόκτησης του Καψάλη, αν θες την προσωπική μου άποψη. Γιατί δεν διαφωνώ μαζί σου. Αλλά από εκεί έπειτα, εντάξει, μπορεί να θέλει να δοθεί μια ευκαιρία, μπορεί να πάει δανεικός ο Καψάλης και ο κάθε Καψάλης αύριο μεθαύριο. Πολύ πιθανό. Δεν το ξέρεις αυτό, τι θα γίνει. Οπότε δεν θέλω να πάω και στο άλλο άκρο, αλλά σίγουρα δεν είναι ο Καψάλης ο παίκτης ο οποίος θα με πάει για να παίξει στο Super League. Δεν ξέρω αν ήταν καν το παιδί για να παίξει πέρυσι τη Football League. Αλλά δεν ξέρω τι είδανε, τι έγινε κτλ. Και ξαναλέω, μπορεί κάποιον παίκτη να τον παίρνει με σκοπό να τον δώσει κάπου αλλού. Χωρίς ναι. να αποτελεί δικαιολογία αυτό το οποίο θα πω τώρα, γιατί εντάξει, σίγουρα δεν είναι σωστό για τον Άρη να παρουσιάσει αυτή την εικόνα με το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι το ρόστερ, ένα 80-90% του ρόστερ να υπάρχει πλέον όταν η ομάδα θα μεταβεί στην Ολλανδία για τα φιλικά. Γιατί το βασικό μοντάρισμα, ας πούμε, αν μπορούμε να το πούμε. Εγώ δεν το θέτω τόσο μακριά. Και με τα φιλικά. Εγώ σου λέω η ουσία ποια είναι, αλλά σίγουρα μέχρι τότε και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας αυτό που κάνω νωρίτερα, πρέπει να αρχίσουν οι αφήξεις και όχι μια-δυο. Βέβαια, για να είμαστε και σωστοί, παραπάνω. Γενικότερα οι ομάδες όλες, με εξαίρεση μία-δύο, και όταν λέω μία-δύο, Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολης, βέβαια με αυτούς θα ανταγωνιστείς του χρόνου. Δεν έχουν κάνει κάποια κίνηση. Πέρα δεν έχουν, ναι, αλλά έχουν μία καλύτερη βάση. Έχουν μία καλύτερη βάση και ένα κορμό από πέρυσι. Έτσι. Ναι, σίγουρα. Άρα δεν θέλουν και τόσες πολλές προσθήκες. Από την άλλη όμως, και αν συγκρίνω τους παίχτες μου που πέρσι λέγαμε ότι ναι, είναι για Football League, αλλά κάποιοι από αυτούς θα παίξουν και Super League. Ο Σόουζα δηλαδή, ή ο Δελιζήσης, ή ο Μπαργκάν, ο Μουμίνο, ο Ιντζόγλου, που δεν ξέρω ποιοι από αυτούς θα μείνουν στο τέλος, έτσι από τα παιδιά που μπήκαν. Δεν είναι σίγουρο ότι θα μείνουν. Μπράβο. Δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τους αναπληρωματικούς ή τους βασικούς, δεν λέω στο σύνολό τους, του Ατρομήτου, του Αστέρα Τρίπολης. Εγώ αυτό που ήθελα να πω και νωρίτερα. Αλλά δεν είναι αυτός ο Άρης που θέλουμε. Δεν είναι σίγουρα αυτός ο Άρης που θέλουμε, εντάξει. Αλλά μην παραβλέπουμε και το γεγονός ότι εδώ και πέρα μια εβδομάδα η ομάδα έχει και ένα νέο αθλητικό διευθυντή και πολλά πράγματα θέτονται κατά από νέα βάση. Αυτή είναι η παράμετρος. Η παράμετρος η βασική είναι. Εδώ βέβαια είναι και το λάθος ότι έχασες 20-25 μέρες μέχρι να έρθει ο Διαμαντόπουλος, γιατί εμπιστευόσουν τους μύθους του ΕΣΟΠ και δεν ξέρω εγώ τι άλλο εμπιστευόσουν. Αλλά το θέμα είναι τη δεδομένη χρονική στιγμή ότι υπάρχει ένας νέος αθλητικός διευθυντής και αυτό είναι το θετικό. Γιατί αν δεν υπήρχε ο Διαμαντόπουλος, τότε και εγώ θα μιλούσα διαφορετικά. Και στο Διαμαντόπουλος δεν το λέω γιατί ο Διαμαντόπουλος είναι αυτός ο οποίος ήρθε και έχει ένα μαγικό ραδάκι και επειδή είναι και γνώστης θα φέρει 10 παιχταράδες και όλα καλά. Το λέω γιατί είναι ένας άνθρωπος με ένα καλό βιογραφικό, το οποίο η δουλειά του σε κάνει αισιόδοξο. Εμένα με κάνει κάτι άλλο αισιόδοξο. Το γεγονός ότι μετά το Διαμαντόπουλο, μέσα σε 2-3 μέρες ήρθε ο Τερζής. Δεν ξέρω αν τον γουστάρουν ή δεν τον γουστάρουν κάποιοι, γιατί το πρωί είχα μια συζήτηση με ένα φίλο που μου έλεγε για τη Βέρεια. Έρχεται από τη Βέρεια. Εντάξει, δηλαδή άμα έρχονταν από τον Πιερικό, θα ήταν καλός ο Τερζής. Δηλαδή και οτιδήποτε προέρχεται από τη Βέρεια το βρίζουμε. Γιατί ήταν του χάρη πει τη Βέρεια. Κοίτα, να σου πω κάτι. Όλοι, είτε είναι προπονητές, είτε είναι βοηθοί, είτε είναι μέλη του τεχνικού team, είτε είναι ποδοσφαιριστές, όλοι θα κριθούν εκ του αποτελέσματος. Το να μπαίνουμε σε μια διαδικασία τώρα και να βγάζουμε πρόωρα συμπεράσματα για τον οποιονδήποτε είναι ανώ. Εγώ ξέρω ότι ο αθλητικός διευθυντής έφερε κατευθείαν και team manager. Που μέχρι πρότινος αυτό που ακούγαμε ήταν εντάξει, δεν χρειάζεται, εντάξει, θα δούμε, μπορεί να είναι ο Ραούλ Μπράβο. Όχι, ήρθε ο τεχνικός διευθυντής, αθλητικός όπως θες πες το να, ήρθε ο team manager που ήταν απαραίτητος 100% για τη λειτουργία της ομάδας, ήρθε και ο Ραούλ Μπράβο που τον ήθελε ο πρόεδρος και είναι και Ισπανός και όπως και να το κάνουμε ανεξάρτητα από τα κουσούρια του, είναι ο Ραούλ Μπράβο. Είναι ένας ο οποίος θα παίρνει τηλέφωνο στην Ισπανία και θα λέει «Αμ Ραούλ Μπράβο». Δεν θα λέει έτσι. Γιο Σόι Ραούλ Μπράβο θα λέει.
ή ο Σόνο στα ιταλικά. I am στα αγγλικά. Έλα. Ραούλ, μπράβο εδώ στα ελληνικά. Ζεσουί στα γαλλικά. Ναι, ναι, όπω. Θα ξέρει ο άλλο ότι. Και εκπροσωπώ τον Άρη. Μινόμπρε. Un café, por favor. Por favor. Άρα, έχει στελεχωθεί η ομάδα. Καλή, κακή, θα δείξει το αποτέλεσμα. Αλλά έχει στελεχωθεί. Δεν είναι ο Απόν εκεί πέρα, δεν είναι ο Λακοαρυπίδης. Τώρα από εκεί έπειτα πρέπει να προχωρήσει και στις σωστές επιλογές. Οι παίκτες, ο Γκαρσία, ας πούμε, ο Ματέο Γκαρσία, είναι ποδοσφαιριστής, ο οποίος αν έρχονταν πριν 10 μέρες, τώρα θα λέγαμε πάμε να πάρουμε διαρκείας όλοι. Είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής ο Σιγητή. Μια άλλη πολύ μεγάλη κουβέντα, Χρήστο. Εντάξει, διαρκείας, έτσι όπως έγινε και με τον επικοινωνιακό χειρισμό των προηγούμενων 20-25 ημέρων, ο κόσμος είναι φυσιολογικό να γκρινιάζει, ρε φίλε. Ναι. Και να περιμένει να δει. Πάρε λοιπόν στις επόμενες 10 μέρες τους 6-7 αυτούς παίκτες που θα πιστέψουν όλοι ότι ανεβαίνει σε επίπεδο, για να έρθει και ο κόσμος να πάρει διαρκείας. 4 Ιουλίου είναι, ναι. Δεν είναι 15 Αυγούστου. Καλά, είναι νωρίς ακόμα, ναι. Έχουμε ακόμα χρόνο μπροστά μας. Δεν είναι ούτε νωρίς και... ούτε αργά. Για το κομμάτι των διαρκείας, εγώ σου λέω. Ναι, κατά διαρκείας είναι νωρίς ακόμα. Για τα διαρκεία σου λέω. Για τα άλλα, ο Άρης ήδη έχει αντίπαλο το χρόνο σε κάποια ζητήματα. Ας έρθει ο Ματίγια, ας έρθει ο Ματέο Γκαρσία. Ας προχωρήσουν όμως και λίγο πιο γρήγορα κάποιες άλλες περιπτώσεις. Έτσι. Απλά δεν πρέπει σε καμία των περιπτώσεων, αυτό που λέει και ο Βλήθος 79, να χάσουμε το μέτρο. Οκ. Okay. Αυτή τη στιγμή πάντως είναι φυσιολογικό να υπάρχει ανησυχία. Με το ρόστερ που ανεβαίνει πάνω. Απλά το ρόστερ που ανεβαίνει πάνω. Αν ανεβαίνει, γιατί δεν έχει και τα γήπεδα, δεν θα ανέβαινε τώρα. Και όλοι το συνδυάζουν με την προετοιμασία. Θα ανέβαινε σε 10 μέρες. Άρα θα έλεγε ότι έχω 10 μέρες σε μια εβδομάδα την πρώτη προετοιμασία, 15 μέρες για να κάνω τις κινήσεις μου. Στην ουσία, ο Άρης μέχρι την Κυριακή θα κάνει αυτό το οποίο θα έκανε στη Θεσσαλονίκη. Ναι, οι πρώτες προπονήσεις προσαρμογής. Αυτό. Γι' αυτό εγώ σου λέω ότι θέλω τους ποδοσφαιριστές. Αυτό που έλεγα και πριν. Εγώ τους ήθελα 9 του μηνός, όταν αρχικά θα έφευγε 9 του μηνός. Και 2-3 μέρες. Πρώτες, οκ, 12-13 Ιούλη. Αλλά θέλω μέχρι τις 12-13 Ιούλη, 14, να έχουν έρθει ποδοσφαιριστές. Να έχουν ανέβει πάνω. Έτσι. Γιατί λέγαμε για τον Πλατέλα. Ο Πλατέλας πέρσι έκανε προετοιμασία. Όχι. Πότε ήρθε, το Σεπτέμβριο. Ναι, αλλά νωρίτερα είχε ξεκινήσει την προετοιμασία με το μεγαλύτερο κομμάτι του ρόστερ. Ναι, αλλά σου λέω για τον ποδοσφαιριστή. Για τον καλό τον ποδοσφαιριστή. Όταν ο καλός ποδοσφαιριστής λοιπόν έρθει, ας έρθει και στα φιλικά στην Ολλανδία. Το ζήτημα είναι, δεν γίνεται να πας όμως έτσι. Το ζήτημα είναι να πάμε κάπου στη μέση λοιπόν. Να έρθουν 4-5-6 τώρα και ας έρθουν και άλλοι 2 μετά. Ναι. Ούτε αυτό όμως τώρα που ανεβαίνω με 5 μικρούς και ένα τερματοφύλακα, ούτε το άλλο άκρο. Όλα καλά, παιδιά, δεν πειράζει. Είμαστε μια χαρά. Εντάξει, μην ανησυχείτε. Όχι, ανησυχούμε δημιουργικά. Από την άλλη, όμως, πρέπει να γίνουν τα πράγματα. Και να σου πω και κάτι. Δεν ακούω κανένα να μιλάει για τα έργα στο Χαριλάου και στο Ορίσιο. Δεν είναι τόσο αυτονόητα αυτά, παιδιά. 400 και 500 χιλιάρικα να πηγαίνουν δεν είναι τόσο αυτονόητα. Εύκολα λέμε, α, δεν έχει λεφτά για τις μεταγραφές, περιμένει το τηλεοπτικό. Χθες, επειδή είχαμε και τον υπεύθυνο της εταιρείας που έχει αναλάβει το κομμάτι του Χλωτάρδος, ο Βικελίδης, είπε ότι χωρίς την Νίνα που θα πρέπει να μπει είδε τα Χριστούγεννα και ποια είναι. Το επόμενο καλοκαίρι. Μια ειδική Νίνα την οποία θα βάλουν. Όχι η Νίνα. Όχι η Νίνα, φίλε, η Νίνα. Λοιπόν, το έργο αυτή τη στιγμή κοστίζει 250.000 ευρώ. Και με την Νίνα που θα μπει ή τα Χριστούγεννα το επόμενο καλοκαίρι θα φτάσει το 500.000 ευρώ. Βάλε και τα 200 στο ορίσιο. Βάλα και τα 200. Αυτά που πληρώνονται τώρα δεν είναι ότι θα στα δώσω του χρόνου. Και βάλε άρα και δεν μπορούμε να λέμε δεν δίνει λεφτά. Και βάλε και απ' την άλλη. Θα διατεθεί για να. Ναι, απ' την άλλη είσαι ο μεγαλομέτωχος. Για να βελτιωθούν τα γήπεδα στο ορίσιο. Ναι. Απ' την άλλη είναι ευθύνη σου. Αν θες να περιμένεις τα χρήματα από το τηλεοπτικό για να κάνεις κάποιες κινήσεις, δεν γίνεται. Πρέπει τώρα να δώσεις τα χρήματα για να τα πάρεις μετά το τηλεοπτικό. Και θα πάρει μετά. Δεν έχει πρόθεση να περιμένει, παιδιά, το τηλεοπτικό. Γιατί και το τηλεοπτικό σου λέω το έχει κλείσει. Η Λάρης, ας πούμε, το κλείσει. Πήρε, θα πάρουν τώρα λεφτά. Το Σεπτέμβριο θα πάρουν την πρώτη δόση. Άρα, πώς θα κάνουν τις μεταγραφές. Τουλάχιστον να ξέρει πόσα θα πάρει για να κινηθεί, αλλά και πάλι δεν γίνεται. Θεωρείται ότι δεν ξέρει. Θεωρείται ότι όλοι. Ότι όλοι είναι. Ναι, ότι ο Καρυπίδης, ας πούμε, που κάνει τις επαφές του με το έκανε εκεί με τα τηλεοπτικά. Με τον Βασιλιάδη είναι σε αυτό το κόνσεπτ με τις 7 ομάδες. Δεν ξέρουν πάνω κάτω τι εναλλακτική υπάρχει.
Θα σου πω εγώ ποια είναι η εναλλακτική. Ή τα αρέστε, το έψιλον. Το έψιλον έχει καταθέσει πρόταση στις 7 για πακέτο, μιλάμε τώρα έτσι. Όχι μόνο τον Άρη, μόνο τον Παναθηναϊκό. Αν δεν γίνει αυτό με την ΕΡΤ για να πάρει 2,2-2,3, γιατί τόσα θα πάρει ο Άρης, εφόσον κλείσει αυτό το θέμα και πάμε στην αναδιάρθρωση κτλ. Όποτε πάμε, θα πάει στο το πακέτο, η εναλλακτική τη Super League είναι αυτή. Τη Super League, όχι του Άρη. Ότι αυτές αυτά οι ομάδες θα πάνε στο έψιλον και θα γίνει μια σύμπραξη Nova Epsilon και θα πάρει γύρω στα 2. Ναι. Άρα αυτό που κυνηγάνε είναι αυτό. Παίζει το 1,9 με το 2,3. Εκεί είναι η διαφορά. Ναι. Γιατί λέμε όλοι δεν έχει κλείσει, περιμένει τα τηλεοπτικά. Αυτά είναι οι μπρίζες που βάζουν κάποιοι ακριβώς για να δημιουργήσουν θέμα. Ξέρει ο Καρυπίδης πόσα χρήματα θα πάρει περίπου. Εκεί πέρα κυμαίνεται το ποσό. Ή το ένα θα γίνει ή το άλλο. Ή δεν αρχίζει το πρωτάθλημα. Το θέμα είναι σήμερα να κάνεις σωστές επιλογές. Και όταν έχει έρθει ο αθλητικός διευθυντής την Παρασκευή, είναι φυσιολογικό να υπάρχει καθυστέρηση. Το κακό για τον Άρη και το λάθος είναι ότι έκανες 20-25 μέρες με παραμύθια. Εκεί είναι το λάθος σου. Η καθυστέρηση του Άρη δεν είναι στο μεταγραφικό. Η καθυστέρηση του Άρη είναι στην έλευση του Διαμαντόπουλου. Για να τρέξει όλα αυτά τα ζητήματα. Ακριβώς. Εκεί είναι. Εκεί, ναι, αλλά αυτό έγινε. Αυτό δεν αλλάζει. Ναι. Αυτό είναι, και αυτό είναι ένα λάθος που έγινε. Αυτό δεν αλλάζει. Απλά αυτό πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος. Γιατί δεν είναι μόνο θέμα, ας πούμε, Καρυπίδη. Είναι ότι αν ο Ερέρα μέχρι πριν μια εβδομάδα κοίταζε μια λίστα με 5 παίχτες π.χ., τώρα κοιτάει μια λίστα με 15. Γιατί και με το Διαμαντόπουλο πλέον να μπαίνει στην εξίσωση, αυξάνονται και οι προηγίες. Είναι ένας άνθρωπος που έχει γνωριμίες, ξέρει κόσμο, του έρχονται και προτάσεις παικτών. Έτσι. Ο Ματέο δεν είναι από τον Ερέρα. Είναι από τον Διαμαντόπουλο. Ναι, όπως σύντομα θα προκύψουν και άλλοι ποδοσφαιριστές που επίσης είναι από το Διαμαντόπουλο. Το θέμα είναι στο επόμενο δεκαήμερο, Νίκο, να έχουμε αυτές τις 6-7 αφήξεις στο βουνό και να αρχίσουν να δουλεύουν. Ο Διαμαντόπουλος είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει, αν τα καταφέρει, γιατί είναι και θέμα χρημάτων, να φέρει στην ομάδα και νεάρους εξελίξιμους ποδοσφαιριστές, από τους οποίους ο Άρης μπορεί να αφαιρεθεί και χρηματικά μέσα στα επόμενα χρόνια. Και ήδη τσεκάρει κάποιες επιλογές νεαρών ποδοσφαιριστών Ελλήνων, τόσο από τη Super League, όσο και από τη Β' Εθνική από κάποιες ομάδες. Εγώ προτιμώ οι προσδοκίες όλων να είναι χαμηλές και να γίνουν οι σωστές κινήσεις. Ναι. Που μπορεί να μην είναι με πρώτη αγωνιστική τρόμος και φόβος για τον άλλον κτλ. Αλλά να δείξω ότι έχω μια καλή ομάδα και να πετύχω το στόχο, παρά να έχω υψηλές προσδοκίες με μεταγραφές αεροδρομίου και να μπαίνουν μέσα και να πατάνε την μπάλα. Προτιμώ να είναι, αλλά το ζήτημα είναι να γίνουν όλα αυτά που είπαμε. Χαμηλές προσδοκίες, ναι, ας βρίζουν τώρα κάποιοι. Αλλά και το καλοκαίρι του 2006, που σίγουρα εσύ το θυμάσαι πολύ καλύτερα από ό,τι εμείς, ο Άρης δεν νομίζω να έχει κάνει κάποια μεταγραφή αεροδρομίου. Όχι, απλά ξέρετε, ήταν διαφορά το 6. Το 6 διαφορά ήταν ότι ο Τούτα Οτίνγκα, που είναι παιδιά των 20.000 και των 30.000 συμβόλαια, αυτά τα συμβόλαια είχαν. Ο Τούτα, ο Τίνγκα, ο Γκιλέρμε, όλοι αυτοί. Ήταν ο Μπέλεμ. Ο Μπέλεμ είπε 50 και ήταν υψηλόμισθο. Οι άλλοι πέραν 20 και 30. Ο Τούτα και ο Τίνγκα. Απλά όλοι αυτοί ήρθαν 15 τέτοιοι. Και ήρθανε γρήγορα. Καταλαβες. Έχει διαφορά. Ναι. Πήγαμε στην Όρτσια, προετοιμασία με τον Κιγέρμο Όγιος, και είχαμε 20 καινούργιους παίκτες. Οι οποίοι είχαν τη μισή αξία, η μισή από αυτούς, δεν λέω για τον Γκόκε που ήρθε μετά ή το Χαβίτο. Καλά. Αλλά αυτοί, ο Τούτα και ο Τίνγκα, τι είναι καλύτεροι ο Τούτα και ο Τίνγκα από τον Βαλεριάνο, τον Τζουμάνι, τον Τζανακάκη ή οποιονδήποτε άλλο. Δεν είναι καλύτεροι. Όχι. Απλά ήταν ο Βραζιλιάνος Τούτα και Τίνγκα. Ναι. Καταλαβες. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά. Χρειάζεται. Η ομάδα αυτή τη στιγμή δεν έχει ρόστερ. Έχει τεράστιες αδυναμίες. Έχει καθυστερήσει. Έχει ειδικών συνθήκων, να μην σου πω τι είναι αυτό. Έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Αλλά ξέρουμε όλοι όσοι είμαστε κοντά ότι έχουν γίνει κινήσεις για να καλυφθούν τα κενά. Γι' αυτό είμαστε και ήρεμοι ακόμα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα είμαστε για πολύ ακόμα. Αν στις επόμενες 10 μέρες έρθει μόνο ο Ματίγια Μανίγια, όπως λέγεται, θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Αν τις επόμενες 10 μέρες έρθουν 6-7 ποδοσφαιριστές, θα είμαστε καλά. Τα παρά 20 είναι η ώρα. Δεν μην νομίζετε ότι χάλασαν τα ρολόγια σας. Έλα, Νίκ. Ορίστε. Αυτά τα νέα. Έχουμε κάτι άλλο από πάνω. Τώρα τι είπατε για προπόνηση, θα κάνουν προπόνηση τα παιδιά μας. Δεν έχουν σήμερα. Απόψε δεν θα κάνουν. Θα έρθει περίπου μια ώρα, νομίζω θα είναι εδώ πέρα. Θα τακτοποιηθούν στο ξενοδοχείο και αύριο νωρίς το πρωί ξεκινάει ουσιαστικά αυτό το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας.
Άρα τι πήγατε να κάνετε εκεί πέρα? Να δούνε το μέρος. Να οργανωθείτε. Γιατί περίμενε, ρε Χρήστα. Δηλαδή, αν η προπόνηση αύριο μπει 8.30 το πρωί, εμείς τι ώρα θα ξεκινήσουμε? 7. Στις 6. 7. Τι 7, ρε, 2 ώρες είναι. 6.30. Νοέ, πώς θα ξυπνήσετε? Ναι, ρε. Πληρώνουμε εμείς φαγητά, ξενοδοχεία. Διασκέδαση σήμερα το βράδυ για να πάτε να είστε ξεκουραστοί. Πού, οι διασκέδες πού απάνε εδώ πέρα, με τις αρκούδες? Τι? Με τις αρκούδες. Κοίταξε στα βουνά. Να ξέρεις, άπειρος, νέος και άπειρος. Εσύ μπορεί να μην μπορείς να πας κάπου. Μπορούν όμως να έρχονται. Μπράβο. Στα ξενοδοχεία. Κόσμος, να παίξετε κανένα trivial. Μάλιστα. Άπειρε. Ακούει κανένα στην εκπομπή που δεν πρέπει? Καμία μάλλον που δεν πρέπει? Να τα λέω αυτά στον αέρα. Για να έχει μαζευτεί έτσι μάλλον. Εγώ χρυσανθέμου έχω αποσυρθεί από αυτό το κλαμπ. Δεν ξέρω τι. Από ποιο κλαμπ έχεις αποσυρθεί, ρε? Το οποίο αναφέρεσαι, τέλος πάντων. Τη έλευση ατόμων στο ξενοδοχείο για τριβιάλ. Δεν δέχεις επισκέψεις, τι. Α, ξέρουμε. Εντάξει. 7.30 ώρα να μένετε, πρέπει να είμαστε εκεί. Θα τραβήξουμε και φωτογραφίες και βίντεο από την άφηξη της ομάδας. 7.30-8 παρά, αν ξεκίνησε στις 5. Εντάξει, νομίζω ότι 2 ώρες. Στο Facebook θα βγάλεις δηλαδή live. Θα βγάλουμε και live στο Facebook τώρα. Και αύριο το πρωί τι ώρα προπονείς και τέτοια? Αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα. Μόλις έρθει η αποστολή θα είναι μέχρι μάνα. Φαντάζομαι ότι μέχρι τις 9 το πολύ δεν πάει. Ωραία. Άρα θα βγεις Κωστή Τσατσαρό αύριο το πρωί δηλαδή. Δεν θες να βγω σε εσάς? Όχι. Θέλω να ξυπνάς την ώρα της προπόνησης και να ζω να έχεις 10 και 5 στην προπόνηση και να βγαίνεις τότε. Θα πω και τον Κωστή να βγαίνεις 9 η ώρα. Τα λες όλα. Και από που τρέχουνε. Τότε τι σε στείλαμε, ρε φιλά? Μα είναι να μην βγαίνεις για να πεις που τρέχουνε, τι σε στείλαμε εκεί? Για διακοπές θα τρέξεις και εσύ μαζί? Θα βγούμε, φίλε, θα βγούμε. Όλη μέρα πρέπει να βγαίνει στο λίμπερο τη καρδιά μα. Σε κάθε εκπομπή θα βγαίνει. Σε κάθε εκπομπή. Μόνο πάω 24 με βγαίνει. Το μάτσο που βλέπουμε τι είναι τώρα. Live. Το Γαλλία-Αργεντινή. Τώρα. Α. Γιατί λέω ξαναπέζουνε. Ξαναπέζουνε. Μια δεύτερη ευκαιρία στην Αργεντινή. Καλά να περάσετε πάνω. Να μα ενημερώνετε σωστά. Να βλέπει του παίκτε. Να βλέπει του παίκτε. Να μα πει τι και πώ. Και να βγαίνει ωραίε φωτογραφίε γιατί την άλλη εβδομάδα. Από την άλλη εβδομάδα θα σου στέλνω κάθε μέρα και έναν ποδοσφαιριστή. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Μακάρι, φίλε. Μακάρι. Τη Δευτέρα να ετοιμάσαι για να βγεις φωτογραφία. Εντάξει. Εντάξει, πιο όμορφο από αυτό το ματίγια. Μανίγια, πώς το λένε αυτό, ματίγια. Νομίζω πως ναι. Εντάξει. Εντάξει. Άντε, κλείστε τώρα. Απλά. Γεια σας. Άντε, γεια σας, γεια σας. Αυτά λοιπόν από Νίκο Παπαδόπουλο, που θα περάσει δύο μαγευτικές εβδομάδες. Στα 3-5 πηγάδια, καταλάβατε. Λέει, τι να βγω να πω για αυτό που τρέχω και τι σε στείλαμε πάνω. Οι οποίοι μαζί με τον άλλον τον συνάδελφο δεν θέλαν να ξυπνήσουν αύριο το πρωί και πήγαν από σήμερα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι. Τι? Ξύπνημα λίγο. Στην Άουσα πήγαν, ρε φίλε. Δεν πήγαν στο Καρπενήσι. Να πάνε στο Καρπενήσι να το καταλάβουν. Ναι, αλλά είναι λίγο βάρβαρο 6 ώρα να ξυπνήσουν τα παιδιά. Και προπόνηση μετά στα καπάκια. Πω. Να βλέπει. Να βλέπει προπόνηση. Του άλλου να στάζουν. Ξέρεις πόσοι από αυτού μα ακούνε τώρα, αν του έλεγα να ξυπνήσουν 4 το πρωί για να πάνε να δουν την προπόνηση του Άρη, να του αφήσουν. 100%. Θα τρέχανε. 100%. Θα ήταν από τι 6 ώρα στο γήπεδο εκεί πέρα, στο Βέρμιο, μαζί με στο χαλάζι και θα περιμέναν να βγουν οι παίκτες να δουν την ομάδα. Αλήθεια είναι αυτή. Ο 779 λέει ανησυχία δικαίως υπάρχει. Το μέτρο έχει χαθεί όμως. Για όλα κάποιοι θα βρουν και κάτι στραβό. Τελικά κακός ο Καρυπίδης κάνει τα έργα σε Χαριλά Ορίσιο. Οι μεταγραφές μετράνε. Αλήθεια είναι αυτό, το ξέρεις. Γκρίνια για Νασλίδη. Γκρίνια για Ματίγια. Κριτές των πάντων κάποιοι δικαστές. Αυτοκριτικοί κάνουν 10.000 διαρκές Ολυμπιακός, 4.000 ΙΑΚ, πάνω από 600 όφη. Ήδη 2.000 ο ΠΑΟΚ. Έτσι είναι αυτά. Ο 700 μου λέει έχει καλά και άλλα γούστα στην Ολλανδία εκτός από το φαγητό χρήσανθε. Φίλε, εγώ για τα άλλα γούστα δεν είμαι. Τώρα πάω, έχουμε και 4 παιδιά. Άμα πάω και τρικλίζω τίποτα και λέω πίνω και μεθό, όχα μάν αμάν, ή το χόρτο είναι ωραίο, δεν νομίζω ότι θα είμαι και το καλύτερο παράδειγμα πατέρα. Τι θες? Τεχνική ποινή. Όχι, κατευθείαν θα το κάνουμε, φίλε. Περίμενε. Άμα κάνω τώρα break, θα πούμε παραπέντε να κάνω τι. Τι, μετά, εγώ θα σε πω εγώ. Όχι, ρε φίλε, θα σε πω εγώ. Χειρουργείο, εγώ. Χειρούργος, ειδικός. Εξειδίκευση. Σε 5 λεπτά κλείνει η εκπομπή και θα παίξεις. Μην ανησυχείς. Τον απέλησα το συγκεκριμένο που λες. Πάει. Γεια σας. Να μην μας πρίζει το κεφάλι. Μην ανησυχείς. Θα έρθω εγώ τώρα μετά. Θα κλείσουμε παρά 10 για να προλάβει τον break ο Χρήστος. Έχεις να προσθέσεις κάτι? Όχι. Τι, τίποτα, κλείσαμε. Εγώ τοποθετήθηκα. Τα είπες όλα για τον μπάσκετ. Για τον μπάσκετ, ναι. Ο Λάκι Τζόνς έρχεται. Τι? Θα δείξει, μέσα στο Σαββατοκύριακο. Παίζει δηλαδή.
ότι παίζει, εννοείται ότι πως παίζει. Γιατί έχει και πολύ καλή πρόταση που του έχει καταθέσει η ομάδα. Από τον Άρη της καρδιάς μας. Εννοείται. Ο Άρης, ο οποίος έχει κάνει για τα δεδομένα του καλές κινήσεις. Εγώ θέλω και τον Ποχορίδη για να είμαι 100% σίγουρος, αλλά θα δούμε τι θα γίνει με τον Ποχορίδη. Αυτά όσον αφορά και το μπάσκετ, θα σα είπε ο Γιάννης πολύ καλύτερα. Δευτέρα περιμένουμε το Ματίγια. Ίσως και σήμερα να έχουμε εξέλιξη με τον Ματέο Γκαρσία, αλλά θέλουμε κι άλλους. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Διαμαντόπουλε, κύριε Ερέρα, θέλουμε 5-6 παίκτες τουλάχιστον. Τουλάχιστον. Αυτά. Να είστε καλά. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, με όλα μπαουτάρις. Να είστε καλά. Για χαρά.